open? Yes, push the door. Okay, thank you. The light is behind the door. Εδώ έχει ένα σχεδιάγραμμα του τάφου. Έχει διακόπτη, λέει. Πάτε. Πάνω από την πόρτα. Πίσω από την πόρτα. Πίσω από την πόρτα. Σιγά σιγά εδώ είναι απότομο οι σκάλες προς τα κάτω, είναι απότομες. Κρατηθείτε αν θέλετε και λίγο δεξιά. Γιατί είμαστε από τον ήλιο και δεν βλέπουμε. Πάω βλέπω. Θανάση, γέρασες. Και εγώ φάω και γυαλιά. Γέρασες, Θανάση. Εγώ χτύπησα. Γέρασες, Θανάση. Ότι γέρασα και άσπρισα και μυαλό δεν έβαλα πολύ. Όρφη λιγρασία. Λοιπόν, τελείως κάτω στον τάφο, εγώ δεν μπορώ να πάω γιατί μία φορά με έπισε έτσι λίγο. Χριστοφοβία. Όχι, ο κανονικός τάφος έχω δει κόσμο που γονατίζει και μπαίνει από κάτω. Είναι εδώ μέσα ο κανονικός τάφος. Ο Αλέξανδρος που είναι πιο γυμνασμένος μπορεί να δοκιμάσει. Θες να δοκιμάσει, δεν είναι δύσκολο. Έχω πάει και γυναίκες. Κατέβα λίγο κάτω κάτω, αλλά θα σκύψω και βάζω. Μπορεί να βγάζω φωτογραφίες. Δεν έχει βίντεο, δεν έχει βίντεο. Όχι, δεν θέλω βίντεο, θέλω να δοκιμάσω στο Facebook. Λοιπόν, κατέβα και θα σκύψω το κεφάλι σου όμως πολύ σιγά σιγά. Κι άλλο σιγά σιγά, δεν πιάζεσαι. Ωραία, ο ένας το κατάφερε. Εντάξει, ή χτύπησες. Μισό λεπτό, πού θα δώσω στρογγυλό. Πώς νιώθεις που με βλέπεις μέσα στον τάφο? Καλά. Για να σου πω. Χαρούμενο. Χαρτάκια με ονόματα παντού. Έχει δύο τρύπες που είναι, πετάνε ονόματα για να προσεχθείς. Εδώ βέβαια δεν γίνεται αυτή η λειτουργία, αλλά βάζουν τα ονόματα τους από βλάβη και τα περισσότερα είναι ρώσικα βέβαια. Ωραία, και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Το ίδιο. Σε όλες τις οποίες παντού έχει ονόματα. Ωραία. Και ένα μοντερνισμό εδώ, μια λάμπα. Τι κάνεις? Έλα. Ακόμα μία. Ακόμα μία χωρίς την κάμερα τώρα.